Καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία, ειδικά στους αθλητές αλλά και στα σωματεία, να έχουν υγεία προσωπική και ό,τι επιθυμεί ο καθένα. Ο καθιερωμένος αγώνας, ο ετήσιος αγώνας που γίνεται προς τιμή του Χάρη Πασχαλιδουλάκη, του πατέρα μας, έχει πέραν των υπολείπων που είναι ένας αγώνας μάλλον μνήμης και ποινής στο πρόσωπό του, έχει κάποιο φιλανθρωπικό χαρακτήρα όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος είπαμε να έχει και ένα κοινωνικό χαρακτήρα και η οικογένεια του Χάρη, τόσο η στενή, όσο και η ευρεία οικογένεια. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν τόσα χρόνια σε αυτόν τον αγώνα μνήμης, αποφασίσαμε να χωρίσουμε έναν επιμηδωτή στο παλαιό γήπεδο Ανταγόρας, για το οποίο ο πατέρας μου πάλεψε να διασωθεί αφενός και δευτερογόντως να κατασυγνήσει. Και είμαι στην ευχάριστη θέση. Τόσο η οικογένειά μου, όσο και η ευρύτερη οικογένεια, και είναι ο Γιάννης Μανούς ο Βουλκιώτης, ο Γιάννης Πατήρ Νικολάου, θέλω να έρθει στην ευρύτερη. Που ήταν τα παιδιά του Χάρη, ουσιαστικά, να δώσουμε αυτό στην κυρία Γιαννόλη που είναι καταρμένη σύμβολη του πληθυσμού, με την ευχή να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα με τη σειρά μου εκ μέρους του Δήμου να ευχαριστήσω και τον Γιώργο Παστανικολάκη, όπως και την ευρύτερη οικογένεια, όπως προανέφερε και αυτός, γιατί αυτός ο επιμηδωτής γίνεται στη μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στον οπαδικό αθλητισμό. Ευχαριστούμε επίσης και τον πρόεδρο, καθώς και το μέλος της ομάδας διάσωσης της ΚΟΤ, που θα μας δείξουν και πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής που θα τοποθετηθεί στο παλιό στάδιο Ανταγόρας και να μάθουμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Χαρώ την οικογένεια Παστανικολάκη για την πρωτοβουλία αυτή. Πολύ χρήσιμο να έχουμε ένα απεινιδωτή και πολύ χρήσιμο επίσης να ξέρουμε πώς λειτουργεί και όλα τα βήματα αυτά που χρειάζονται και απαιτούνται τέλος πάντων για να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Σήμερα βρίσκομαι εδώ μαζί με τον συνάδελφο τον Γιώργο Πεντελιάδη, ο οποίος τυχάνει να είναι και επαγγελματίας υγείας στο ΕΚΑΒ. Μαζί θα δείξουμε κάποια πράγματα, το πώς είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν για να κάνουμε την καρδιοδομική αναζωογόνηση, τη λεγόμενη κάρπα, και ποια είναι η σειρά του απεινιδωτή για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πρώτα απ' όλα, πριν πάμε στα βήματα αυτά, να σας δείξουμε το μηχάνημα, το οποίο καλό θα είναι να έχει πάντα την μπαταρία πάνω. Λοιπόν, το μηχάνημα αυτό που δωρήθηκε σήμερα είναι ένας ημιαυτόματος απεινιδωτής, ο οποίος λειτουργεί ενηλίκου. Αφαιρέστε είναι και για ενήλικους και για παιδιά. Βλέπετε ότι έχει εδώ πέρα τρία κουμπιά. Τραβήξτε την κόκκινη λαβή για να εμφανιστούν τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Κοιτάξτε τις εικόνες στα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Ωραία. Εφαρμόστε λοιπόν τα αυτοκόλλητα. Όλα τα βήματα ακολουθούνται μόλις ανοίξει ο απεινιδωτής. Πιέστε καλά τα αυτοκόλλητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε λάθος ώστε να πατήσουμε το κουμπί και να δώσουμε ρεύμα. Πρέπει να το διαβάσει ο απεινιδωτής ότι χρειάζεται να δώσουμε ρεύμα. Τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Διαβάζει, δηλαδή κάνει μια ανάλυση καρδιακού ρυθμού. Βλέπει αν χρειάζεται να δώσει το ρεύμα και πατάμε το κουμπί όταν μας δώσει την οδηγία να δώσουμε το ρεύμα. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθος. Λοιπόν, το μηχάνημα αυτό, πέρα από την καρδιοπνευμονική, από την κάρπα που κάνουμε, εφαρμόζουμε το μηχάνημα, πέρα από αυτά που κάνει, καταγράφει κιόλας, ηχογραφεί.
υπογραφεί, καταγράφει, είναι πλήρως εξοπλισμένο. Θες να προσθέσεις κάτι, Γιώργο? Πιστεύω να περάσουμε βήμα-βήμα, να δείξουμε το πώς είναι η χρήση του απεινιδωτή σε συνδυασμό με την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ο Αντώνης πολύ σωστά είπε ότι είναι ένας μη αυτόματος, δηλαδή χρειάζεται την παρέμβαση ενός ανθρώπου να τον ανοίξει, να τον τοποθετήσει στον ασθενή σε συνδυασμό με την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την στιγμή που θα δώσει το OK για να κάνει την απεινίδωση, να πατήσει το κουμπί. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό σενάριο, να δείξουμε με το πρόπλασμα και με τον εκπαιδευτικό απεινιδωτή που έχουμε το πώς γίνεται η εφαρμογή του απεινιδωτή σε συνδυασμό με την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Για τις ανάγκες τώρα θα χρησιμοποιήσουμε ένα εκπαιδευτικό απεινιδωτή. Για να δείτε πώς δουλεύει. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τώρα, μην το χαλάσουμε ακόμα που το πήραμε. Μην το χρησιμοποιήσουμε τα ηλεκτρόδια δηλαδή. Θα βάλουμε λοιπόν ένα εκπαιδευτικό. Αλλά είναι η ίδια χρήση, έτσι. Η ίδια χρήση, ναι, ναι. Η ίδια χρήση ακριβώς. Ίδια βήματα, ίδια χρήση. Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα μέρος και βλέπουμε ένα άτομο το οποίο είναι ξαπλωμένο κάτω. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τη δικιά μας την ασφάλεια πριν πάμε εκεί. Να μην κινδυνεύουμε εμείς, έτσι ώστε από ένα θύμα μην γίνουν δύο. Θα προχωρήσουμε αφού εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και θα πρέπει να δούμε αν αντιδράει πρώτα απ' όλα. Δηλαδή... Είσαι καλά! Είσαι καλά! Από τη στιγμή που δεν αντιδράει, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει αναπνοή. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Δύο φορές είναι 10 δευτερόλεπτα. Βλέπουμε το θώρακα αν εκτίσεται, ακούμε την αναπνοή και αισθανόμαστε τα χνότα στο μάγουλό μας. Από τη στιγμή που δεν αντιδράει και δεν αναπνέει, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να εφαρμόσουμε το μηχανισμό προνοσοκομιακής φωτίδας, που είναι το 112-166, να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια. Δεν αναπνέει, κάνω κλίση, 112. Και ξεκινάμε, λέμε στο 166 ότι δεν αναπνέει, μέχρι να έρθει στον ασθενοφόρο και ξεκινάμε 30 συμπιέσεις με 2 εμφυσίσεις. 30. Στην περίπτωση που υπάρχει στο περιβάλλον κοντά απεινιδωτής, παίρνουμε τον απεινιδωτή και τον εφαρμόζουμε στο θύμα. Ναι, 30. Μην αγγίζετε, κάνει ανάλυση ρυθμού. Απομακρυνθείτε, κάνει ανάλυση. Τον ασθενή. Κάνει ανάλυση, απομακρυνθείτε. Συνιστάται απεινίδωση. Απομακρυνθείτε. Θα δώσω ρεύμα. Απομακρυνθείτε από τον ασθενή. Μακριά. Θα δώσω ρεύμα. Χορηγήστε απεινίδωση. Η απεινίδωση. Έδωσα ρεύμα. Απεινήθηκε. Thank you.
Αυτό θα γίνεται μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Στη θέση αυτού θα έχουμε αυτό. Εντάξει. Το οποίο τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια αυτά είναι αυτά εδώ πέρα. Λειτουργία ενηλίκως. Αφαιρέστε όλα τα ρούχα αυτό, από το θώρακα του ασθενούς. Τραβώντας το, ανοίγει συσκευασία αυτόματα και έχουμε αυτά τα δύο, τα οποία τα κολλάμε ένα εδώ και ένα κάποιο μασχάλι. Δεν έχει σημασία αν το βάλουμε εδώ ή εδώ. Μας ενδιαφέρει να διαχωρίσει την καρδιά το ρεύμα, να τη διαπεράσει. Εντάξει. Πιέστε καλά τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Κολλημένο. Ωραία. Τα βήματα ουσιαστικά αυτά είναι. Το κουμπάκι του ηλεκτροσόκ είναι αυτό εδώ. Βλέπετε ότι το πατάω, δεν γίνεται κάτι. Κοιτάξτε τις εικόνες, τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Εφαρμόστε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο γυμνό ελληνικά. Εφαρμόστε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο γυμνό δέρμα ελληνικά. Μόνο ελληνικά. Εφαρμόστε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο γυμνό δέρμα ακριβώς όπως ωραία. Δείχνουν οι εικόνες. Απορίες. Ερώτηση. Πιέστε καλά τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Αν είναι παιδί από ναι. Μόνο λοιπόν, εδώ. Βάση του. Παιδιατρική λειτουργία. Η επιλογή γίνεται χειροκίνητα με κουμπάκι στο συγκεκριμένο μοντέλο. Έτσι. Η διαφορά είναι ότι θα δώσει λιγότερο ατζάου σε ρεύμα. Πόσα ατζάου δίνει στο μηχάνημα. Εξαρτάται το μηχάνημα τώρα. Εξαρτάται το μηχάνημα. Άλλα δίνουν 200, άλλα 300, ανάλογα το μηχάνημα. 360 είναι τα ατζάου που δίνει στον ενήλικα. Πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, ναι, ναι, πολύ σημαντικό είναι η κλίση του ΕΚΑΒ. Η κλίση του ΕΚΑΒ γίνεται με δύο τρόπους. 112 και 166. 112 έχει και το στίγμα μας. Όταν καλέσουμε 112 μας εντοπίζει με απόκληση 30 μέτρων. 166 είναι το τηλέφωνο του ΕΚΑΒ, το οποίο ήταν το χτυπήσει η Ρόδο. Ρόδο. Ναι. Καλούμε και λέμε τι έχει γίνει. Αν έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχει αναπνοή, το λέμε σαν πρώτη πληροφορία. Δεν λέμε έχουμε έναν τύπο ο οποίος λιποθύμησε ή έπεσε. Έχουμε έναν τύπο ο οποίος δεν αναπνέει. Και γίνεται νούμερο 1 προτεραιότητα στο ΕΚΑΒ. Θα αφήσει όλα τα άλλα περιστατικά για να έρθει στο σημείο που είμαστε εμείς. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε αυτά τα δευτερόλεπτα όταν θα πάμε σε έναν ασθενή και να κάνουμε την αξιολόγηση, δηλαδή άμα αντιδράει και άμα έχει αναπνοή. Είναι 10 δευτερόλεπτα. Η αναπνοή είναι 10 δευτερόλεπτα. Γιατί αν πραγματικά αυτός αναπνέει και κάποιος άλλος ταυτόχρονα έχει πάθει ανακοπή και δεν αναπνέει, καταλαβαίνετε, θα γίνει λάθος εκτίμηση και κάποιος δεν θα χρήζει τόσο γρήγορα τη βοήθεια που θα πρέπει. Τα μηχανήματα αυτά είναι ασφαλή 100% όταν είναι κάτω από συνθήκες, δηλαδή άμα είναι σε μία λίμνη από νερό κτλ. Σαφώς καταλαβαίνετε είναι θέμα ασφάλειας, είναι ρεύμα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τον έχουμε πάρει από εκεί πέρα, δίπλα, τον έχουμε σκουπίσει για να μπορέσουμε να κάνουμε τις ενέργειές μας. Ερώτηση. Όταν γίνει η πρώτη πράξη παροχής ενέργειας. Ναι. Θα μας δώσει κάποιο μήνυμα και επανήλθε και ο καρδιακός ρυθμός υπάρχει. Όχι, δεν θα στο πει ποτέ αυτό το μηχάνημα. Οι ρυθμοί είναι δύο. Το θέμα εμάς εκείνη τη στιγμή δεν μας νοιάζει το να κάνουμε. Αυτό κάνει το καρδιογράφημα και το αναλύει. Το πρώτο καρδιογράφημα. Κάθε δύο λεπτά κάνει καρδιογράφημα. Ανάλυση. Η ανάλυση είναι καρδιογράφημα και το αναλύει και βλέπει. Χρειάζεται να δώσω ρεύμα ή όχι. Το λέει. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να μην δώσει ποτέ. Μπορεί να δώσει από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι κάτι στάνταρ ότι όπως και τίποτα θα δώσει ρεύμα. Σε μηνύμα όμως, θα δώσει ρεύμα και ναι. Οι πιθανότητες να επανέλθει κάποιος με τον ιδωτή είναι 80%. Οι πιθανότητες να το επαναφέρουμε απλά με τα χέρια μας είναι σχεδόν τα μισά. Αυτή είναι η διαφορά δηλαδή, γιατί χρειαζόμαστε τον απεινιδωτή. Με την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δηλαδή τις κινήσεις που κάναμε, τις συμπιέσεις και τις εμφυσίσεις, ουσιαστικά τον συντηρούμε. Τον κρατάμε, συντηρούμε κυρίως
το οξυγονώνουμε τον εγκέφαλο. Μέχρι να έρθει ο πνευματής και μέχρι να πάει στο νοσοκομείο. Έτσι ώστε να γίνουν περαιτέρω οι ενέργειες μέσα στα επίγοντα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι κρατάμε τον εγκέφαλο. Ουσιαστικά μηδενίζουμε το χρόνο. Κάθε 10 λεπτά, κάθε ένα λεπτό, έχουμε 10% του εγκεφάλου. Μια αναστρέψη μου πλάβης. Λόγω έλλειψη οξυγόνου. Οπότε έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας για να το χάσουμε τελείως. Βέβαια, άμα περάσουν τα 5 λεπτά, καταλαβαίνουμε ότι εκεί πέρα είναι πολύ αντίστροφος ο χρόνος. Στα πρώτα 4 με 5 λεπτά, έχουν δείξει οι στατιστικές, η άμεση επέμβαση στα πρώτα 4-5 λεπτά έχει πάνω από 60% πιθανότητα να ανατρέψουμε την κατάσταση. Είχαμε δύο πρόσφατα στην Πάντα, το ένα συνέβη εδώ στην πρώτη σχολείο. Ο αδερφός σου άμεσα παρέχει αυτές τις βοήθειες και το παιδί ζει. Έτσι δεν είναι. Ενώ εν αντιθέσει στον αγώνα βόλεϊ που έγινε, ο αστυνομικός έμεινε αρκετά λεπτά χωρίς αυτή τη βοήθεια και ουσιαστικά ήταν κλινικά νεκρός. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε τις εκπαιδεύσεις έτσι ώστε να κάνουμε συμμάχους σε όλο το φάσμα της κοινωνίας ώστε να μπορέσουμε να μηδενίσουμε τους χρόνους. Στο εξωτερικό έχουν φτάσει σε σημείο ότι όταν πηγαίνει το ασθενοφόρο και ήδη υπάρχει πνευματοδότης και κάνουν κάρπα. Μαχόμαστε, κάνουμε εκπαιδεύσεις με την ομάδα και υπηρεσίες όσο μπορούμε. Γι' αυτό πρέπει ο ένας να ευαισθητοποιεί τον άλλον και όσο μπορούμε. Η παρουσία αυτού του αφημιδωτή σε όλους τους αστικούς τόπους και όχι μόνο, μεγαλώνουμε το ποσοστό επιβίωσης στο διπλάσιο, 80%, ενώ με την διπλάσια. Ο αφημιδωτής θα πρέπει να υπάρχει όπου υπάρχει όπου υπάρχει συνάθρηση ατόμων. Δηλαδή, γήπεδα, σχολεία, αεροδρόμια, λιμάνια, μολ, πλατείες, όπου υπάρχει πολλοί κόσμος, συναυλίες. Γιατί φανταστείτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ένα ασθενοφόρο και μία ομάδα όλη την ώρα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γυμναστήριο, σε κάθε λιμάνι. Μία λεπτομέρεια, όταν αφηχθεί εν τέλει το ασθενοφόρο, ο αφηνιδωτής θα πρέπει να φύγει μαζί με το άτυχο τέλος πάντων συνάνθρωπό μας και να φύγει μαζί με το ασθενοφόρο, θα τον παραλάβει μετά την προκειμένη. Όχι, αυτό βγαίνει στα επίγοντα. Πέρα του γηπέδου, παραλάβει το ΕΚΑΠ πλέον. Έχει μην τσακωθείτε με το προσωπικό και πείτε όχι δικός μου είναι. Εντάξει, θα φύγει μαζί. Λοιπόν, μαζί με τη συσκευασία είχε και αυτό το τσαντάκι. Αυτό το τσαντάκι λοιπόν τι έχει μέσα. Αρχικά έχει το σήμα το πινιδωτή. Βλέπετε ότι αυτό είναι το κεραφνάκι, είναι το σήμα το πινιδωτή. Αν δείτε και εδώ απ' έξω έχει μια φύσα που έχει το κεραφνάκι αυτό. Το τσαντάκι αυτό λοιπόν έχει μία μασκούλα, μία πετσέτα, ένα κυρτό ψαλίδι και ένα τσιραφάκι. Πού μπορεί να χρειάζονται όλα αυτά. Η πετσέτα, αν είναι κάποιος πολύ υδρωμένος ή βρεγμένος, να σκουπίσουμε ώστε να κολλήσουν τα ηλεκτρόδια πάνω. Το ξηραφάκι είναι κυρίως για αυτούς που έχουν έτσι, είναι δασιτριχοί, που έχουν πολύ τρίχα, να τσιρίσουμε, να κολλήσει πάλι το ηλεκτρόδιο πάνω. Το ψαλίδι είναι για να κόψουμε τα ρούχα που μπορεί να μας ενοχλούν εκείνη την ώρα. Δεν θα κάτσουμε να δούμε πώς θα βγάλουμε την μπλούζα. Κόβουμε. Πάντα προφυλάσσουμε, τώρα αν είναι καμιά γυναίκα, προσπαθούμε να προφυλάξουμε να μην εκτεθεί μάλλον από τον κόσμο τριγύρω. Και αυτή η μασκούλα είναι για να δώσουμε εμφυσίσεις μέσα από τη μάσκα και όχι απευθείας με το στόμα. Εργαλειάκια τα οποία μπορεί να μας βοηθήσουν. Και μία άλλη κουβέρτα, αν το καλό επανέλθει, να το σκεπάσουμε να μην κρυώνει. Και γαντάκια. Αν έχει την υπομονή να βάλει τα γάντια εκείνη την ώρα, θα είναι πίσω εδώ. Αυτά. Οι οδηγίες υπάρχουν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης. Εκείνοι ορίζουν κάθε 3 χρόνια το ποιος θα είναι ο ρυθμός της κάρπα και της απεινίδωσης που πρέπει να γίνει, πότε γίνεται κτλ. Οι πιστοποιήσεις για αυτό το λόγο ισχύουν για 3 χρόνια, γιατί κάθε 3 χρόνια ανανεώνονται οι οδηγίες. Εμείς κατά καιρούς κάνουμε κάποια σεμινάρια, όπως είπε και ο Γιώργος.
ευελπιστούμε, αν κάποιος ενδιαφέρεται να το δει πιο ζωστά το θέμα, να σας ζούμε στο επόμενο μας σεμινάριο. Εγώ τώρα θα ήθελα να συγχαρώ την οικογένεια Παπα-Νικολάκη και όντως πραγματικά είναι από τα λίγα μηχανήματα που λέμε να είναι αχρίαστο. Ό,τι θέλετε ερωτήσεις μπορούμε να... Τα παιδιά είναι 15-1 ή πρωτόκολλο. Λοιπόν, 32 είναι το θέμα το τι θα ορίσουμε με βάση την ιατρική παιδί. Από θεωρητικά, επειδή τώρα καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά έχουν αναπτύχθει, είναι και πιο μεγάλο σώμα, οπότε με βάση το σώμα λένε ότι από 8 και πάνω τα αντιμετωπίζουμε σαν ενήλικες. Αν δεν έχουμε παιδιατρικό, θα κάνουμε τον ενηλίκον. Τώρα στα πλαίσια της εκπαίδευσης προσπαθούμε να κάνουμε ένα σεμινάριο. Τα σεμινάρια αυτά είναι 5 ώρα. Ώστε να κάνουμε και παιδιατρικό, γιατί είναι ξεχωριστό κομμάτι. Το θέμα είναι ότι στα παιδιά δεν είναι, βάσει στατιστικών πάντα, δεν είναι τόσο συχνό. Δηλαδή, συνήθως οι παθήσεις είναι αναπνευστικές. Ενώ στους ενήλικες είναι μεγαλύτερο ποσοστό των καρδιακών παθήσεων. Τώρα, τι άλλο. Νομίζω ότι είπαμε όλα. Ναι, ναι. Είμαστε σε ανοιχτό χώρο στο ποδόσφαιρο και βρέχει. Μεταφέρεται όπως είναι ο ασθενής σε στεγανό χώρο ή... Όταν μιλάμε ότι δεν έχουμε τραυματισμό εδώ πέρα, μιλάμε για έναν άνθρωπο ανέστητο, ναι, ο οποίος δεν έχουμε υποψία τραυματισμό. Δηλαδή δεν έχουμε κάκωση αυγενικής μοίρας, σπονδυλικής στήλησης τα λοιπά, που φοβόμαστε να τον ακουμπήσουμε για να μην κάνουμε περισσότερο κακό. Άμα δεν έχουμε τέτοια υποψία, ή θα προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο να καλύψουμε και να ζητήσουμε βοήθεια να παρακάμψουν τα αυτοκίνητα, ή με κάποιο τρόπο να το βάλουμε σε ένα ασφαλές σημείο και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Όχι, είναι εντός του αγωνιστικού χώρου που είναι βρεγμένος εδώ. Α, είναι, ναι. Είναι όλα κάτω. Βροχή πάνω, βροχή κάτω. Τι γίνεται. Θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε από δίπλα ή με πετσέτες, με έναν τρόπο να στεγανοποιήσουμε, να αφαιρέσουμε το υγρό στοιχείο από εκεί πέρα. Συνήθως ένας άνθρωπος ο οποίος μέσης ηλικίας, ο οποίος έχει πάθει ανακοπή, μεγάλη πιθανότητα είναι να έχει προηγηθεί ένα έμφραγμα. Το έμφραγμα θα έχει δημιουργήσει μια εφίδρωση. Έντονη εφίδρωση. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που έχουν την πετσέτα μέσα για να μπορέσουν να σκουπίσουν. Συν το ότι έχουμε και το κακό συνήθειο όταν βλέπουμε ένα λιπόθυμο άτομο, το πρώτο που κάνουμε αντί για να πάμε να βοηθήσουμε και να δούμε, ρίχνουμε ένα νερό για να ξυπνήσει. Αλλά ουσιαστικά τι κάνουμε, δυσκολεύουμε την κατάσταση. Οπότε πρέπει λίγο να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια διαφορετική κουλτούρα. Τώρα εμείς εδώ στην ΚΟ, σαν ομάδα, είμαστε τώρα 7 εκπαιδευτές και 2 director, διευθυντές εκπαίδευσης. Και όσο μπορούμε κάνουμε, με βοήθεια εννοείται από Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με πιο μεγάλους εκπαιδευτές, για να αναβαθμίσουμε και να κάνουμε και άλλα προγράμματα. Αλλά χρειαζόμαστε σαφώς και την υποστήριξη των υπολείπων. Εμείς, ως μέρος βέβαια και της Προέδρου μας, της Διεταρμένης Συμβούλου μας, την κυρία Γεννησίας και όλων των συναδέλφων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Παπα-Νικολάκη και την οικογένειά του και φυσικά όλους όσοι είστε εδώ απόψε και μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το απόψινό σεμινάριο, αλλά και θεωρώ ότι και η Πρόεδρος μας είπε πει ότι θα το κάνει πιο συχνά. Ναι. Και η Γενή μας είπε θα το κάνει πιο συχνά σε συνεργασία με εσάς. Αυτό που... Να ενημερωθούν και οι σύλλογοι παραπάνω, να γνωρίζουν τις πρώτες βοήθειες. Είμαστε στη διάθεσή σας ότι θέλετε να βοηθήσουμε, αν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και τις ομάδες εννοείται. Να το κάνουμε μαζί, να έχουμε ένα σκοπό
Εγώ θα ήθελα καλύτερο, μόνο ένα κλείσιμο από μεριά μου και μετά ο Ντόνης, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι αυτό που σας κάναμε τώρα είναι μία γνωριμία με τον απεινητωτή. Ένα τέτοιο σεμινάριο είναι της τάξης των 5 ωρών για να μπορέσει να γίνει κτήμα στον καθένα, για να μπορέσει να εφαρμόσει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση του απεινητωτή. Είναι εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο, αλλά η παρουσίαση δεν σημαίνει ότι αυτονόητα ότι το κάναμε και κτήμα μας. Τη χρήση του και τη σκάρπα. Επίσης να προσθέσω ότι έχω ετοιμάσει το χώρο που θα υποδειχθεί τον απεινητωτή. Είναι τα αποδυτήρια που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο προφανώς. Γιατί υπάρχει και ένας έξω, αλλά αυτός σίγουρα είναι πολύ πολύ καλύτερος. Θα παραδώσω τον κύριο Τρουμούλη κλείδι για να έχετε άμεση πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή θέλετε στα αποδυτήρια του ΠΑΟ. Και φυσικά θα δώσω και κλειδί εδώ στο κλειστό γυμναστήριο, στους συναδέλφους μου, στους υπεύθυνους, τον κύριο Καπερώνη και την κυρία Γιαλίζη, ούτως ώστε οποιοδήποτε χρειαστεί να προστρέψει στη βοήθεια του καλύτερου απεινητωτή και όχι αυτού. Δεν τον αφήνω σε ανοιχτό χώρο, διότι γνωρίζετε ότι τα δίπεδά μας, ειδικά οι ανοιχτοί χώροι, είναι πάρα πολύ ευάλωτοι και πολλές φορές νέα παιδιά προβαίνουν σε βανδαλισμούς, το γνωρίζετε, οπότε δεν θα ρισκάρω ένα αντικείμενο που κοστίζει 2.000 ευρώ και τόσο πολύτιμο για την ανθρώπινη ζωή να τεθεί έξω. Οπότε σε ένα κλειστό χώρο με πρόσβαση κλειδί, το και για εσάς αλλά και για τους συναδέλφους εδώ και για τα σωματεία που εδρεύουν και στο κλειστό χώρο αλλά και στον ανοιχτό χώρο, είναι ο καταλληλότερος χώρος, υπάρχει και κρεβάτος. Μπορείτε να το περάσετε και στους χάρτες των απεινητών μέσω της εφαρμογής που υπάρχει το Kit Save Lives. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, μπορούμε να το κάνουμε. Απλά θα χρειαστεί κάποια στοιχεία επικοινωνίας, θα τα βρούμε αυτά. Εντάξει, ωραία.